Γεια σας! Σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο τι έφαγα μέσα στην ημέρα. Γιατί μου ζητάτε πάρα πολύ τέτοια βίντεο, θα σας δείξω πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό που έφτιαξα ένα club sandwich. Ουσιαστικά έψησα 3 φετούλες στην τοστιέρα και έβαλα μουστάρδα. Από πάνω έβαλα λίγο μαρούλι στις 2 φέτες, γιατί η τρίτη θα είναι στη μέση του club. Βάζω ντομάτα. Βάζω και λίγο σκόρδο, αν και πρωί μου αρέσει το σκόρδο γενικά. Νηστίσιμες φέτες κασέρι και το ενώνω όλο αυτό μαζί και θα το κόψω σαν ένα club sandwich και είναι ένα πάρα πολύ εύκολο γεύμα. Μπορείτε να το κάνετε και για βραδινό και για μεσημεριανό, το συνοδεύσετε με πατατούλες. Και ήρθε η ώρα τώρα να σας δείξω τι έφαγα το μεσημέρι. Έφτιαξα noodles ρυζιού, τα οποία είναι πάρα πολύ νόστιμα, παιδιά. Και έβαλα αποξηραμένα μανιτάρια, έβαλα γλυκό ξένη σάλτσα, έβαλα διάφορα λαχανικά όπως πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπεριά και καρότο, αλλά και κρεμμύδι, απλώς ξέχασα να σας το δείξω. Μουλιάζω τα noodles σε ένα τάπερ μαζί με τα μανιτάρια για να μαλακώσουν και να είναι έτοιμα, σαν να τα έβρασα ουσιαστικά, το ίδιο πράγμα είναι. Και απλώς ανακατεύω καθ' όλη τη διάρκεια τα noodles για να ζεσταθούν ομοιόμορφα. Έχω κόψει τα λαχανικά μου και είμαι έτοιμη να τα σοτάρω με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτω φυσικά αλάτι, θα βάλω και λίγο πιπέρι, μου αρέσει να βάζω και καυτερό μπούκοβο και θα βάλω αυτά τα σποράκια που είναι από κάναβη και σας τα είχα δείξει να πω οι vitamins, εννοείται σκόρδο, σοτάρω όλα αυτά μαζί. Στη συνέχεια προσθέτω τη σάλτσα μου και αφού ανακατέψω καλά, θα βάλω και τα έτοιμα noodles με τα μανιτάρια που έχουν μαλακώσει στο ζεστό νερό. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά και παιδιά, είναι τόσο εύκολο. Προσθέτω και λίγο σουσάμι στο τέλος και τα noodles μου είναι έτοιμα. Τα chopsticks είναι καθαρά για το εφέ, να ξέρετε. Με πυρούν τα έφαγα. Πάντως είναι πάρα πολύ νόστιμα. Και είπα να τα συνοδεύσω με μια Coca-Cola Zero, έτσι γιατί προσέχουμε για τη σιλουέτα μας. Όχι! Και πάμε στο βραδινό. Πολύ απλό, παιδιά. Σαλάτα με βραστά φασόλια γίγαντες, λίγο ελαιόλαδο, θα βάλω μαϊντανό, αρκετό. Θα βάλω λίγο ξύδι, έπρεπε να βάλω λίγο παραπάνω. Θα βάλω χοντροκομμένο κρεμμύδι. Και στο τέλος θα βάλω αλάτι. Τόσο εύκολο το βραδινό μου, παιδιά. Σαλατούλα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια!